Καλημέρα, καλημέρα Μαριέτα. Καλημέρα. Μαριέτα Προσαλά. Καλημέρα. Είναι παιδιά τόσο όμορφη που είναι απλά με το φανελάκι τη. Κοριτσάκι, έτσι, κοριτσάκι. Κορίτσι, καλά. Πού να δείτε και το από κάτω που σημαίνει. Για σήκω, για σήκω. Είμαι σίγουρη, είσαι με τη φόρμα. Άσκα, άσκα. Όχι, η φόρμα γιατί καλοκαίρι. Βερμούδα. Τι κάνει. Δεν έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε η αλήθεια. Ναι, γιατί εμεί βρισκόμαστε έτσι συνέχεια κοινωνικά έξω. Από εδώ και από εκεί. Φέτος πήγαμε σε άλλου γάμου, νομίζω. Δεν υπάρχει αυτό που ζήσαμε φέτος. Για να δούμε ξαναπάμε. Τώρα δύσκολο. Αυτό έλεγα και στο Φίλιππο. Τώρα το επόμενο είναι τη Κατερίνα. Έτσι. Λοιπόν, πού σε βρίσκουμε. Είμαστε σπίτι, εδώ. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Ναι. Με τα παιδάκια σου, Ελλάδα βρίσκεσαι. Τώρα Ελλάδα, ναι, τώρα Ελλάδα, ναι. Τα παιδάκια, ναι, σχολείο, επιστροφή στην καθημερινότητα. Και όλα πήγανε καλά. Και το πριν καραντίνα και το καραντίνα και μετά. Και αν δεν κάνω λάθος, βίωσες όλη την περίοδο. Δεν βγήκες καθόλου, δεν πήγες πουθενά. Ήσουν συνέχεια σπίτι, μαγείρευες, έβλεπα και τα story σου. Μαζί με τα παιδιά, μαζί με το σύζυγό σου. Ξέρεις γιατί. Γιατί επειδή είμαστε μεγάλη οικογένεια, σκεφτόμουν ότι ένας να τύχει να κολλήσει, ξέρεις, και είναι και κάτι άγνωστο, δεν το ήξερες ακόμα. Μετά, ξέρεις, όλο αυτό θα έχει ένα ντόμινο, ας πούμε, στην οικογένεια. Θα κολλήσει κι άλλος και τα παιδάκια μοιράζονται και όλα, ξέρεις, απολυμάνσεις, παιχνίδια, θα ήταν πολύ δύσκολο. Έτσι είναι όπως τα λέω. Είπα, καλύτερα να φυλαγόμαστε. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι, το έχουμε συζητήσει έτσι και από κοντά. Και πολλοί κόσμος, παιδί μου, έχει αυτή την απορία. Είσαι ένα τόσο ωραίο κορίτσι, έχεις κάνει την οικογένειά σου, έχεις αφοσιωθεί στην οικογένειά σου, τα παιδάκια σου μεγαλώνουν σιγά-σιγά. Τηλεοπτικά, θες να επιστρέψεις? Σου έχει γίνει κάποια πρόταση? Αυτή την ερώτηση για την έχω χιλιοαπαντήσει. Κοίταξε, δεν είναι ότι το έχω μέσα μου, ούτε καημό, ούτε να πω ότι το σκέφτομαι συνέχεια. Δόξα τω Θεώ με τα τρία παιδάκια και τις ασχολίες μου και το σύζυγο, το σπίτι, γιατί μ' αρέσει να είμαι στο σπίτι και να περιποιούμαι τους δικούς μου ανθρώπους. Δεν το σκέφτομαι. Δεν έχω, λέει, το μυαλό μου εκεί κολλημένο συνέχεια. Ανάγκη. Πάντως. Τώρα, αν κάτι προκύψει, επειδή ήταν κάτι που το έκανα με μεγάλη χαρά και μου άρεσε, το έχω σπουδάσει, είναι στα ενδιαφέροντά μου, ναι, θα το συζητούσα. Δεν είναι ότι έχω ξεκόψει τελείως, λέω όχι και είμαι απόλυτη. Εμένα ξέρεις τι θα μου άρεσε, που είσαι ένα κορίτσι που ξέρεις πολύ και από μόδα. Για πες. Και πώς το λένε, έχεις κάνει και πολύ ωραίες φωτογραφίες, έχεις δουλέψει στο εξωτερικό, έχεις δουλέψει και εδώ. Θα μου άρεσε πολύ να σε δω σε μία εκπομπή που να έχει σχέση με όλο αυτό. Παραδείγματος χάρη. Έτσι, αν μόνο σου λέγανε ότι σε θέλουμε του χρόνου να είσαι κριτής στο GNTM, μαζί με τη Βίκη και τους άλλους δύο που ξέρεις και το Σκουλό, ξέρεις και τον Άγγελο τον Πράτη, θα το δεχόσουν, θα έλεγες ναι? Δεν ξέρω αν θα έλεγαν, γιατί ξέρεις, είναι και άλλες συνθήκες που πρέπει να συζητήσεις. Αλλά γενικά σαν ιδέα, καταρχήν μ' αρέσει και το έβλεπα και το παρακολουθούσα. Μ' αρέσει σαν ιδέα και σαν εκπομπή. Όταν κάτι λοιπόν σου αρέσει, εννοείται ότι τα έβλεπες και τον εαυτό σου να συμμετέχει αν σου δινόταν η ευκαιρία. Αλλά και πάλι λέω ότι πρέπει να συζητήσεις και όλες τις συνθήκες, τις προδιαγραφές. Ξέρεις, δεν είναι μόνο τα πρόσωπα που είναι και το κάνουν πάρα πολύ καλά, έτσι. Αυτά που είναι τώρα ήδη στην Επιτροπή. Ξέρεις, επειδή είσαι πολύ ευγενικό. Είναι ένα ερωτηματικό. Επειδή είσαι ένα πολύ ευγενικό κορίτσι, ναι. Θα σκεφτώσουν την κριτική, θα σκεφτώσουν να μην πεις κάτι πολύ αρνητικό ή αυτό που δεν ξέρω, ίσως δεν σας αρέσει το πολύ σκληρό reality που έχουμε βρει τον τελευταίο χρόνο, ή θα το χειριζόσουν ανάλογα, δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι θα το χειριζόμουν ανάλογα με τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να κάνω κάτι που δεν το υποστηρίζω και στην προσωπική μου ζωή. Δεν είμαι καθόλου σκληρή. Δεν μπορώ να πω κάτι αρνητικό με σκληρό τρόπο. Θα το πω με ωραίο τρόπο. Δεν προσβάλλεις. Αλλά και πάλι αν είναι πολύ αρνητικό. Ναι, νομίζω ότι από τους φίλους μου και από τις παρέες μου αυτό τουλάχιστον εγώ λαμβάνω, ότι δεν είμαι αρνητική ούτε σκληρή. Προσπαθώ να το φτιάξω λίγο για να το πω. Θα το πω. Αλλά ωραία. Και τηλεοπτικά έτσι σε έχουμε γνωρίσει. Είσαι ένα κορίτσι που έχεις πολύ ευγένεια. Είμαι. Και έχεις και φυσική ευγένεια σαν άνθρωπος. Είσαι πάντα. Οπότε δεν ξέρω κι εγώ αν θα μπορούσα. Θα πήγαινε. Θα ήσουν πολύ ωραία σε αυτό το ρόλο. Εκεί. Όχι, θα κολούσε με παιδιά, αλλά όχι. Δεν είναι ποτέ. Δεν είναι ανάγκη. Να σου πω κάτι. Δεν είναι ανάγκη να είσαι κακός. Α, μπράβο. Και δεν είναι ανάγκη να είσαι και τόσο αυστηρός. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι έτσι και στη ζωή τους. Αυτό λοιπόν θα δείξουν. Δεν είναι ανάγκη όλα τα πρόσωπα να είναι αυστηρά ή σκληρά και πολλές φορές το έχουμε δει. Δεν μπορεί κάπου να είναι όλοι σκληροί και όλοι αυστηροί, γιατί μετά χάνει και το. Πρέπει να υπάρχει και μια διαφωνία και ένας αντίλογος.
Έτσι να γίνεται κουβέντα. Και για να το πούμε ξεκάθαρα, η Λιάνα δεν ήταν η σκληρή του παιχνιδιού που έφυγε τώρα. Δηλαδή σε αυτή τη φάση. Την κάνανε όμως. Είχε μετάλλαξη όμως. Ναι, την ξυλομεταλλάξανε. Αλλά γενικότερα είναι μια θέση που κουμπώνει στη Μαριέτα με αυτό το προφίλ που έχει. Εμένα η Μαριέτα θα μ' άρεσε και σε καθημερινό η αλήθεια. Εγώ θα παραδείγματος χάρη. Τώρα δεν ξέρω αν έχει ακούσει. Τα παλιά. Ναι, η Ελένη Μενεγάκη σταματάει τουλάχιστον για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Δεν ξέρω πώς σου φάνηκε. Φαντάζομαι είδε το στιγμιότυπο που το ανακοίνωσε. Δεν ξέρω πώς φάνηκε αυτή η απόφαση. Είδα. Κοίταξε, νομίζω μετά από αυτό που ζήσαμε το 2020. Ναι, ναι. Όλα να τα περιμένουμε. Δηλαδή, αν σου πούνε ότι αύριο θα γίνει κάτι, θα ενωθεί πάλι ο κόσμος. Ναι. Δεν σου φανεί περίεργο. Δηλαδή, ναι, πλέον όλα τα δεχόμαστε. Ξέρεις, βλέπουμε καμιά φορά ταινία που είναι επιστημονικής φαντασίας. Και ξέρεις, μετά από όλο αυτό που ζήσαμε στην καραντίνα, που ποτέ δεν θα το φανταζόσουν ότι θα σταματούσε έστω και με ένα πόζ, ας πούμε, μια παύση που λέμε, ο κόσμος για 2 μήνες, ξέρεις, λες, OK, θα έρθουν μεγάλα κύματα στο Φάληρο. Εντάξει. Λοιπόν, δεν σου φαίνεται εξωπραγματικό. Μιας και έχουμε πάει στην Ελένη Μενεγάκη, θέλω να θυμηθούμε κάτι μαζί. 1993, αν δεν κάνω λάθος, είναι η χρονιά που βγήκε στα Ρελάς. Έτσι δεν είναι? Βρέσει. Βρέσει! Λοιπόν, ρε Κατερίνα! Και η πρώτη σου, δεν έχεις αλλάξει καθόλου. Το 2003, όχι το 1993. Α, συγγνώμη, 2003. Ναι, 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 17 χρόνια πίσω. Ναι, 17 πίσω, ναι, συγγνώμη, 93 ήσουν ένα κοριτσάκι. Λοιπόν, και αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη σου τηλεοπτική συνέντευξη ήταν στην Ελένη Μενεγάκη. Ναι. Έχουμε ένα απόσπασμα και θέλω να το δούμε μαζί, παιδιά. Θέλω να δείτε πως είναι η ίδια. Η Μαριέτα δεν έχει πειράξει τίποτα. Σας το λέω εγώ που τη βλέπω και από κοντά. Δείτε την παρακαλώ. Το ξέρω. Δείτε την. Τελευταία είναι η Μαριέτα Χρουσαλά. Χρουσαλά ή Χρουσάλα? Χρουσαλά. Γεια σας. Γεια σου Μαριέτα μου. Έτσι. Όπω, για να δω. Τι γίνεται με αυτά τα μάτια? Μπράβο, δηλαδή μία-μία είναι όλες. Εσύ, Ανδρέα μου, δεν βλέπεις από μακριά βέβαια. Νομίζεις, τι να ζεις. Νομίζεις. Α, νομίζω, βλέπεις και εσύ βλέπω καλά. Και βλέπω και ακτινογραφώ. Α, πολύ ωραία. Χρουσάλα. Χρουσάλα. Είναι το επίθετο. Μαριέτα το μικρό. Ναι. Πόσο χρονών είσαι και από πού? Για την ακρίβεια. Σήμερα μόλις κλείνω τα 20. Σήμερα κλείνω τα 20. Σήμερα τα γενέθλιά μου. Χρόνια σου πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια σου πολλά. Χρόνια σου ευτυχισμένα. Πάσε καλά. Πώς το παίρνεις να γιορτάσεις τα γενέθλιά σου? Δεν ξέρω, αναλόγως το πρόγραμμα τώρα θα δείξει. Έχει ξεκινήσει ήδη το πρόγραμμα για εσάς, δηλαδή έχετε ξεκινήσει να... Από σήμερα ήταν η πρώτη μέρα μας είχαν πει. Τώρα από αύριο πιστεύω θα έχουμε εντατικό πρόγραμμα. Ναι. Προετοιμασία. Ποιο κομμάτι της προετοιμασίας πιστεύεις θα σε δυσκολέψει περισσότερο? Πιστεύω ότι ο καθένας θα έχει τη δική του δυσκολία. Γιατί ήταν κάτι πολύ διαφορετικό και πρωτόγνωρο για τα περισσότερα κορίτσια. Οπότε αναμενόμενο άγχος. Σπουδάζεις? Είμαι φοιτητρία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ναι, στο τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Μια μελλοντική κυρία Παυλάτου, λοιπόν, ετοιμάζεται. Ναι. Και παράλληλα εργάζομαι εθελοντικά στο τμήμα Διεθνών Δημοσίων Σχέσεων των Ολυμπιακών Αγώνων. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά και καλή σου επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ω, παιδιά, ίδια. Ναι, μπράβο, ίδια. Ένα κορίτσι το οποίο κουκλίτσα. Το μαλλί πάρα πολύ μακρύ, Παναγία μου. Και φυσικό όλο, να το πούμε κι αυτό. Το μαλλί πιο όλο, όλο, ναι. Τώρα λοιπόν που το βλέπεις όλο αυτό, μετά από τόσα χρόνια, πώς αισθάνεσαι? Καταρχήν, δεν πίστευα ότι μίλησα στον ενικό στην Ελένη Μενεγάκη. Εντάξει, ήσουν αυτό. Ότι μου έρχεται για τα γενέθλια και της λέω να είσαι καλά. Κοίταξε, αισθάνομαι ιδιαίτερα και περίεργα. Γιατί ήταν μια χρονιά σταθμός έτσι στη ζωή μου. Δεν το περίμενα. Ήταν μια απόφαση που είχα πάρει τελείως βιαστικά, σχεδόν χωρίς να το θέλω. Ο μπαμπάς μου πιο πολύ, ξέρεις. Και ήρθε όλο τόσο αβίαστα. Και από τότε, ξέρεις, άλλαξε η ζωή μου τελείως. Από τα καλεστία του Αντένα και μετά. Βέβαια. Όταν λες πήρες βιαστικά την απόφαση, τότε δεν το έχεις συζητήσει με τους δικούς σου? Να σου πω την αλήθεια, εγώ ήμουνα πάρα πολύ καλή μαθήτρια. Το ξέρω. Πολύ προσιλωμένη σε αυτό που σπούδαζα. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα μπορούσε να εκμεταλλευτώ εντός εισαγωγικών την εξωτερική μου εμφάνιση, την ομορφιά μου για κάτι τέτοιο. Αλλά ο μπαμπάς μου, επειδή καμαρώνε πάρα πολύ, ξέρεις. Κάθε μπαμπάς όμως καμαρώνει για την κόρη. Και ήθελε, φαντάσου, να πάω στα καλλιστεία. Αρρωσταίνει λοιπόν. Και λέω, εντάξει, πρέπει να το κάνω για να το δει να χαρεί. Ήταν κάτι που το ήθελε. Mm. Και έτσι δήλωσα συμμετοχή. Και αν δεν ήξερα καν που πήγαινα. Ήταν
Δεν ήμουν καν, δεν δούλευα καν σαν μοντέλο, δεν είχα κάποιο πρακτορείο, τίποτα, σαν τυφλά. Ο μπαμπάς σου πρόλαβε να σε χάρει, γιατί ο μπαμπάς σου έχει φύγει από τη ζωή, το γνωρίζουμε. Πρόλαβε, ναι. Πρόλαβε να σε χάρει στα ρελάς και μετά από λίγο συνέβη αυτό. Πρόλαβε, να σου πω την αλήθεια, μέχρι και την ημέρα που ψηφίζανε ιντερνετικά για το μη συμφίλειος. Έλα. Ναι. Συγκινητικό. Πολύ συγκινητικό. Συγκινητικό. Λοιπόν, να σου πω κάτι, σε θυμάμαι. Και αυτό. Ναι. Η Μαριέτα είναι λίγο μεγαλύτερη από μένα. Δεν πρέπει να έχουμε μια τετραετία διαφορά. Μόλις είχα μπει λοιπόν στο πανεπιστήμιο, το 3 μπήκα εγώ. Ήταν εκείνη η χρονιά που εσύ είχες βγει στα ρελάς. Και λέγανε όλοι, έχουμε τελειώσει την ίδια σχολή μέσα μαζικής ενημέρωσης των Αθηνών. Οπότε σε έβλεπα και λέγανε αυτή έχει βγει στα ρελάς, στα ρελάς. Και ήσουν με ένα τζινάκι, το θυμάμαι ακόμα, αθλητικά. Ένα t-shirt, σε κοιτάζαν όλοι, χωρίς και ήσουν τόσο γλυκιά και απλή και φιλική. Αλλά ξέρεις, όλα τα άλλα κορίτσια λέγαμε wow. Μα ήταν από τις χρονιές το 3 που πήγε και ξέρανε, βλέπανε την νικήτρια από την αρχή. Και ήταν ένα απλό κορίτσι που δεν είχε, όπως είπε, ούτε καν πρακτορείο. Και τα άλλα κορίτσια που ήταν από πρακτορία σου λένε τώρα τι ήρθε να μας κάνει εδώ. Και ίσως νομίζω ξέρεις. Αυτό κιόλας βοήθησε, ότι είχα μια αφέλεια, ότι δεν γνώριζα. Ναι. Ότι ξέρεις, πήγα τελείως. Χωρίς να ξέρω, βασικά. Άγνοια κινδύνου. Έτσι είναι. Αυτό. Λοιπόν, θα σε πάω και σε μια άλλη στιγμή που έχει αλλάξει τη ζωή σου, στο γάμο σου. Πριν πόσα χρόνια είσαι παντρεμένη με το. Να βλέπουμε εδώ και τα πλάνα. Πόπο, κούκλα. Ο λεό παιδάκι μου φαίνεται. Ναι. Ίδιος και αυτός. Ίδιος. Παιδιά, είναι ίδιος και αυτός. Επειδή. Να σου πω, ρωτάς πόσα χρόνια παντρεμένη και αύριο είναι 10 χρόνια. Κλείνετε 10 χρόνια. Μάλιστα, γιατί ξέρω ότι ετοιμάζετε ένα μεγάλο πάρτι, φαντάζομαι θα με καλούσατε. Αλλά τελικά το αναβάλατε. Διότι. Όλα. Όταν κάνουμε πλάνα, έχουμε πει ο Θεούλης γελάει, άστα. Ναι, ένα μεγάλο πάρτι για τα 10 χρόνια του γάμου. Σας αλλά λόγω αυτού, εντάξει, το έχετε αναβάλει. Καλά, μην φανταστείς. Θέλαμε να γιορτάσουμε την αγάπη μας. Δεν ήταν κάτι τρομερό. Αλλά ναι, τώρα το βάλουμε στην άκρη. Και παιδιά, πραγματικά, εγώ καλά, το λέω μέσα από την καρδιά μου, είναι ένα ζευγάρι το οποίο είναι πάντα. Δεν είναι να τους δείτε ευτυχισμένους στις φωτογραφίες μου. Ναι. Ναι. Αλήθεια είναι. Και έξω να τους δείτε, είναι πάρα πολύ ευτυχισμένοι και ερωτευμένοι. Απλά ο Λεό έχει ένα τεράστιο θέμα. Πολύ κακό. Το πάρα πολύ κακό, το έχει και ο Φίλιππος. Βγάζει χάλια φωτογραφίες. Α, είναι εγκλήματα. Απορώ πως δεν έχετε χωρίσει ακόμα. Θέλω να σα πω. Έχει βελτιωθεί λίγο, έχει βελτιωθεί. Λίγο. Του κάνεις κανένα μάθημα. Εντάξει, τον βάζω βέβαια. Εκεί ξέρεις, σφίσε εκεί το τηλέφωνο, κάνε έτσι, έλα πιο δεξιά, κόψε εκεί, κάδρα, ρε. Τώρα που κοίτα, κοιτάξτε τα πλάνα. Πόσο ωραίος γάμος, τον θυμάμαι έτσι πολύ χαρακτηριστικά. Και τι ωραία ανέφερε. Πώς περάσαν αυτά τα 10 χρόνια, Μαριέτα? Πάρα πολύ ωραία και πολύ γρήγορα. Ναι, πολύ γρήγορα περνάνε, παιδιά. Πάρα πολύ. Έχεις κάνει και κάποια επιχειρηματικά βήματα και να πούμε τώρα γιατί σχεδιάζεις σανδάλια, τα Μαριέτας Φάνταζι, τα οποία και εμένα μου, έτσι, μου τα στέλνει κάθε χρονιά και πάνε πολύ καλά. Είναι και στο εξωτερικό τα πουλάς, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Είναι αρκετά αρχαιοελληνικά το στυλ τους. Είναι αρχαιοελληνικά και έχουν κάτι το ιδιαίτερο. Επειδή χρησιμοποιούμε πολύ κυροποίητη δουλειά, δεν μπορείς να το βρεις πολύ εύκολα. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που κάνει μηχανή, είναι τεχνίτες, είναι πολύ μοναδική δουλειά. Ξεκίνησα από το εξωτερικό, τώρα τα έχω και στην Ελλάδα. Πάνε πάρα πολύ καλά, μου αρέσει. Είναι κάτι που γεμίζει το χρόνο μου ευχάριστα. Χαίρομαι γιατί ασχολούμαι με κάτι και έμαθα ένα τελείως διαφορετικό κόσμο από αυτό που είχα σπουδάσει, ξέρεις, το επιχειρηματικό. Να έχω τους πελάτες, την επικοινωνία, τα λογιστικά μου, ξέρεις, όλα αυτά, το κομμάτι του σχεδιασμού, το να βρω τα υλικά. Είναι πολύ ωραίο. Και είναι και πάρα πολύ ωραία να ξέρετε. Δηλαδή, θα τα βρείτε και ιντερνετικά. Μαριέτα Φάνταζι, νομίζω είναι το site σου. Έτσι, ναι. Θα σου στείλω και φέτος, Κατερινάκη. Κάθε χρονιά τα μου καινούργια. Στέλνω, τα ωραία, το ξέρω. Σε ευχαριστώ. Απλά τώρα ξέρεις, μας πρόλαβε και ο κορονοϊός και λίγο ξέρεις, ήταν το διάστημα που προετοιμαζόμαστε για να τα κάνουμε όλα αυτά, Μάρτιο με Μάιο. Και λίγο έχουν πάει ένα τσικ πίσω, αλλά τρέχουμε και τα προλαβαίνουμε. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι, γιατί ξέρω ότι βλέπεις τηλεόραση. Από τη φετινή σεζόν, ό,τι παρακολουθείς, ποιο τηλεοπτικό πρόσωπο εσύ ξεχώρισες? Δηλαδή, ποιος είπες ότι ναι, ξέρεις τι, αυτό το κορίτσι, αυτό το αγόρι, αυτό μου άρεσε. Θεωρώ ότι έχει να δώσει πράγματα στην τηλεόραση. Είδαμε την Αντελίνα, την Παρθακούρη που ξεκινάει η εκπομπή. Είδαμε την Ηλιάνα Παγιοργίου που έγινε έτσι ντόρος πολύ μαζί της φέτος. Την Κατερίνα Στικούδη. Την Κατερίνα Στικούδη, ακριβώς. Την Έλληνα Χριστοπούλου. Να σου πω, κοίταξε, η αλήθεια είναι δεν έχω παρακολουθήσει τόσο τηλεόραση όσο νομίζετε. Γιατί λείπαμε το διάστημα πριν,
τρία παιδιά, λείπαμε και αρκετό. Δηλαδή, μέχρι να πιάσουν όλα αυτά που ζήσαμε, ταξιδεύαμε όπως κάθε φορά. Και μετά δεν ήμουν τόσο πολύ στην ελληνική τηλεόραση, όσο σε σειρές, ξέρεις, σε ταινίες. Δεν θέλω τώρα να πω και ψέματα, ούτε να δικήσω κάποιο πρόσωπο ναι, κατάλαβα που δεν έχω δει. Κατάλαβα τι λες. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σου ευχηθώ ότι καλύτερο. Ευχαριστώ έτσι που ξέρω ότι έχεις αφήσει λίγο τα παιδάκια για να μιλήσεις μαζί μας. Πολύ σημαντικό. Να σου ευχηθώ. Χαρά, χαρά. Και το μικρούλι είναι πολύ. Πόσο είναι ο μικρούλης? Είναι πολύ μικρό. Είναι 2,5. Αγάπη μου. Και είναι κουκλάκι. Είναι κουκλάκι. Κατάξανθο με μπλε μάτια. Από πού να παίρνει. Από όπου και να πάρει αυτό το παιδάκι, κουκλάκι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να σε καλά. Καλό καλοκαίρι να στην οικογένειά σου και έρχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα. Να σε καλά, Μαγιώτα. Φιλάκια πολλά. Γεια σου, γεια.